το βιβλίο κάνει μια καταγραφή για τους αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος από την περίοδο του 1974 μέχρι το 1993. Σε αυτούς τους αγώνες, σε πολλούς από αυτούς, διότι οι αγώνες ήταν και γενικότεροι, έπαιξα πρωταγωνιστικό ρόλο και δυστυχώς οι συνεργάτες μου, οι παλιοί, ο ένας μετά τον άλλον φεύγουν, έπρεπε να καταγραφεί σαν ιστορία, να μείνει σαν παρακαταθήκη για αυτή την περίοδο, για αυτούς τους αγώνες που δώσαμε πολύ μαζί, γι' αυτό και όλο το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε όσους δώσανε αυτούς τους αγώνες. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου, που είναι πολύ επίκαιρο, αφορά τις εξελίξεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας από την περίοδο που ήταν μονοπόλιο, άρα μόνο κρατική ΔΕΗ, μέχρι σήμερα όπου έχει φτιαχτεί ένα ολιγοπόλιο που κυριολεκτικά ληστεύει τους Έλληνες καταναλωτές, είναι αυτοί, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε είναι βιομηχανικοί, είτε εμπορικοί καταναλωτές. Επειδή λοιπόν το θέμα έχει σχέση και με τους αγώνες τους παλιούς που δίναμε για την κοινωνικοποίηση, λέγαμε, της ΔΕΗ, έχει σχέση και το πώς από την κοινωνικοποίηση που παλεύαμε εμείς τότε έχουμε φτάσει στο αντίθετο άκρο, στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και ουσιαστικά στο ολιγοπόλιο της ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί αυτές τις υπερτιμολογήσεις και τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Είναι ένα βιβλίο που είναι και για το χθες και για το σήμερα και για το αύριο και καλό είναι να διαβαστεί. Καθόλου τυχαίος. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που σήμερα έχω αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο ενός ανθρώπου που επί 20 χρόνια έχει δράσει με συνδικαλιστική ηθική αξεπέραστη, καθώς και με πολιτική στάση. Λοιπόν, παιδιά, είναι κοντά μας σήμερα, από αριστερά ξεκινάω. Έχουμε μαζί μας επίσης τον κύριο Στέφανο Τζουμάκα, ο οποίος επίσης θα μιλήσει για το βιβλίο. Εκ δεξιών μου είναι ο κύριος Κώστας Μανιάτης, καθώς και ο Δημήτρης Παπαθανασίου. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω και εσάς αυτή τη στιγμή, διότι επικεφαλής της παράταξης «Τόπος να ζούμε», επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Τρικαίου, καθώς και δημοτική σύμβουλη, η κυρία Λόρα Κασοπούλου, ο κύριος Ιλιάς Καραγιώγος, φυσικά πρώην βουλευτές, αλλά αρκετά ενεργοί ακόμα και σήμερα, όπως η κυρία Σούλα Μερενίκη που είναι μπροστά μου, ο κύριος Χρήστος Μαγκούφης, αρκετοί εκπρόσωπο της πολιτικής κοινής. Θα είναι λίγο πιο ανθρώπινη η προσέγγιση, γιατί το θέμα που θα συζητηθεί, τα θέματα που θα συζητηθούν, αφορούν πραγματικά όχι μόνο το χθες, το παλιότερο τέλος πάντων χθες, το πρόσφατο παρελθόν, το παρόν αλλά και κυρίως το μέλλον. Το 1971 τελείωσε το πρώτο εισπερινό λύκειο Αθήνας, και το 1975 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις οικονομικές επιστήμες. Και από ό,τι διάβασα, κύριε παιδιά, ήταν η πρώτη σας επιλογή. Στα αφεντικά του χρόνια αγωνίζεται κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Συμμετέχει ενεργά στην μεταπολίτευση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μέσα διατελεί γενικός γραμματέας, πρόεδρος, αντιπρόεδρος στην ΕΝΟΠΔΕΗ. Και η συνδικαλιστική του δράση αποτελεί πραγματικά φωτεινό παράδειγμα μέχρι και σήμερα. Φυσικά, το 1993 εκλέγεται βουλευτής του νομού Εύβοιας με το Πασό και επανεκλέγεται στις εκλογές του 1996, 2000 και 2004.